Και να περάσουμε στο πλούσιο αστυνομικό δελτίο σήμερα, κυρίες και κύριοι. Αλλοδαπή κατήγγειλε στην ασφάλεια το βιασμό της από ένα Χανιώτη, ο οποίος και συνελήφθη, ενώ δύο άτομα συνελήφθησαν καθώς αφαίρεσαν από περίπτερο πάνω από 300 πακέτα τσιγάρα. Μία 30χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από έναν άνδρα τα ξημερώματα της Κυριακής. Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, ο δράστης, άγνωστος για εκείνη, την πλησίασε και με το πρόσχημα ότι θα της βρει δουλειά, την οδήγησε σε μία οικοδομή. Στη συνέχεια τη βίασε με τη χρήση σωματικής βίας. Οι άνδρες της ασφάλειας Χανίων 3,5 ώρες αργότερα εντόπισαν τον Έλληνα, τον οποίο κατήγγειλε η 30χρονη, και τον συνέλαβαν. Ήταν περίπου 10 η ώρα το βράδυ όταν δύο άγνωστοι δράστες παραβίασαν την είσοδο του σπιτιού μιας ηλικιωμένης Χανιώτισσας στη σπηλιά του Δήμου Κολυμβαρίου. Οι άγνωστοι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εισέβαλαν στο σπίτι της ηλικιωμένης και προσπάθησαν ανεπιτυχώς να αφαιρέσουν χρήματα και τη μαλφή, προκαλώντας όμως με τα χέρια τους ελαφρές σωματικές βλάβες στο πρόσωπό της. Οι αστυνομικοί του τμήματος Βουκολιών διενεργούν την προανάκριση. Οι κάτοικοι των χωριών της ενδοχώρας, κυρίως των ηλικιωμένων, ζουν με τον καθημερινό τρόμο της ληστείας. Στα Χανιά η δράση δύο αλλοδαπών, ενός υπηκόου Ιράκ και ενός υπηκόου Παλαιστίνης, σταμάτησε από τον έλεγχο των αστυνομικών. Ήταν 5 η ώρα τα ξημερώματα όταν εισήλθαν σε περίπτερο και αφαίρεσαν 330 πακέτα τσιγάρα συνολικής αξίας 1.000 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 27 ευρώ σε κέρματα. Ένα τέταρτο μετά οι αστυνομικοί του τμήματος άμεσης επέμβασης τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν στα κρατητήρια. Σήμερα στις 3 τα ξημερώματα στο Μάλε Μεχανίων, άγνωστοι δράστες, αφού εισήλθαν από το παράθυρο ενός καταστήματος πώλησης προϊόντων, προσπάθησαν ανεπιτυχώς να παραβιάσουν το ATM Αγροτικής Τράπεζας, το οποίο βρισκόταν στην πρόσωψη του καταστήματος. Το σύστημα ασφαλείας που διέθετε ενεργοποιήθηκε και οι δράστες τράπηγαν σε φυγή. Στα χέρια των αστυνομικών του τμήματος Νέας Κηδονίας έπεσε το Σάββατο και ένας Παλαιστίνιος. Στις 4 το μεσημέρι προσπάθησε χωρίς επιτυχία να αφαιρέσει αντικείμενα από σταθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο ιδιοκτησίας ενός Χανιώτη. Συνολικά για τα παραπάνω περιστατικά θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη 4 άτομα, ενώ άλλοι 17 συνελήφθησαν για παραβάσεις του Κώδικου Οδικής Κυκλοφορίας, του Υγειονομικού Κανονισμού και του Νόμου περί αλλοδαπών.